Γιατί καλή σας ημέρα, καλή σας κύριε Καραβισσίνη. Καλημέρα και σε εσάς. Έχουμε ένα νέο πρόγραμμα επιχειρηματικές ευκαιρίες για 5.000 άνεργους. Πείτε μας πότε, ποιους, τι γίνεται. Πρώτα να πούμε για τον τίτλο. Είναι πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για άνεργους που ήταν πρώην αυτοαπασχολούμενοι. Δηλαδή ήταν επιχειρηματίες οι οποίοι διέκοψαν την οικονομική τους δραστηριότητα μέσα στην οικονομική κρίση και συγκεκριμένα από την 1η-1η του 2012 και μετά, διότι από το 2012 και μετά υπάρχει η συνεισφορά, η εισφορά μάλλον των αυτοαπασχολούμενων στο ταμείο, στο ειδικό ταμείο ανεργίας αυτοαπασχολούμενων και οι συγκεκριμένοι που διέκοψαν την δραστηριότητα για να μπορούν να είναι επιλέξιμοι, να μπορούν να αποφεληθούν του προγράμματος θα πρέπει να έχουν συνεισφέρει σε αυτό το ταμείο τουλάχιστον για ένα έτος. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών, γιατί ξέρουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πραγματικότητα, επειδή ήταν η χαροκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, ήταν αυτές που πλήρωσαν ένα πολύ βαρύ τίμημα. Επιδοτείται λοιπόν την εργασία, επιχορηγούμε την επανέναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, οικονομικής δραστηριότητας. Και όταν μιλάω για επανέναρξη, μιλάω για όχι ακριβώς την ίδια, μπορούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε διαφορετικό τομέα. Άρα από αυτό. Δηλαδή δεν είναι δεσμευτικό. Δεν είναι δεσμευτικό. Πείτε μας, για ποια χρονική στιγμή υπάρχουν κριτήρια τέτοιου τύπου, δηλαδή όσοι έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους από 1η-1η 12, ναι, και μέχρι 6 μήνες πριν βγει το ΦΕΚ, δηλαδή μέχρι τις 6-8 του 2018. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουν ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα το προηγούμενο εξάμηνο της ανακοίνωσης του προγράμματος. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουν ασκήσει δραστηριότητα από τις, μετά τις 6-8 μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου. Αυτό είναι μια προϋπόθεση για να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Να έχουν εισφέρει μάλλον στο ταμείο για ένα χρόνο τουλάχιστον, στο ταμείο αυτοαπασχολούμενων. Ξέρετε, είναι το 10 ευρώ το οποίο κάθε αυτοαπασχολούμενος και επιχειρηματίας οφείλει να καταβάλει υπέρ της ανεργίας. Και επίσης θα πρέπει να μην έχει μεταβιβάσει, αν έκλεισε τη δραστηριότητά του, την επιχείρησή του, δεν θα πρέπει να έχει μεταβιβάσει την δραστηριότητα αυτή σε μέλος της οικογένειάς σου, δηλαδή σε συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού και προφανώς όχι σε συζύγους. Για τι διάστημα θα δοθεί αυτή η επιχορήγηση? Αυτή η επιχορήγηση θα δοθεί, να πούμε πρώτα ότι είναι από 12 έως 24.000 ευρώ για αυτούς που δραστηριοποιούνται μόνοι τους. Και να ξέρουμε ότι θα δοθεί για διάστημα 12 μηνών στην αρχή. Υποχρεούνται οι επιχειρήσεις που θα πάρουν τις 12.000 ευρώ μέχρι 24.000 ευρώ να διατηρηθούν εν ζωή επί 3 μήνες και στη συνέχεια μπορούν να ξαναζητήσουν να επιχορηγηθούν για άλλους 12 μήνες και τότε η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 36.000 ευρώ. Μπορούν να επαναδραστηριοποιηθούν σε όλα τα εταιρικά σχήματα εκτός από ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς εργαζομένων, εκτός από ανώνυμες εταιρείες. Και υπάρχει προϋπόθεση, αν ανοίξουν ατομική επιχείρηση ή αν συμμετέχουν σε εταιρικό κεφάλαιο, και αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως το δεύτερο, αν δηλαδή συμμετέχουν σε εταιρείες, τότε πρέπει να έχουν πάνω από το 51% του εταιρικού κεφαλαίου. Και επίσης, αν μπορούν να δραστηριοποιηθούν μαζί με άλλους, δηλαδή αν είναι δύο άνεργοι οι οποίοι διέκοψαν δραστηριότητα, μπορεί να επιχορηγηθούν με πολύ υψηλότερο ποσό επιχορήγησης από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι οικονομικές δραστηριότητες. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις, πότε είναι η διαδικασία? Ξεκινάμε από αύριο. Αυτό με ποιο τρόπο γίνεται, με πλατφόρμα, έρχονται στον ΟΑΕΔ? Ναι, ο ΟΑΕΔ πάντοτε, τώρα πια τα προγράμματά του τα παρέχει όσον αφορά τις αιτήσεις ηλεκτρονικά. Δηλαδή όλες οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά, εμείς βλέπουμε, κοιτάμε ας πούμε όλες τις προϋποθέσεις. Η επιπλέον επιπρόσθετη υποχρέωση είναι να υποβληθεί επιχειρηματικό σχέδιο, δηλαδή η επιχείρηση είτε ανοίγει, έχει ξεκινήσει δηλαδή μετά τις 7 Δευτέρου και στη συνέχεια επιβάλλει η επιχειρηματία στο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή και ύστερα καταβάλλεται η επιχορήγηση. Αυτή η διαδικασία πόσο χρονικό διάστημα θα κρατήσει? Πολύ σύντομο. Δηλαδή ανοίγεται αύριο,
λογικά. Ναι, αλλά μαζεύονται κάποιο, μαζεύεται κάποιο αριθμό. Ακριβώ ένα αριθμό. Γίνεται και υπάρχουν τριμελεί επιτροπέ αξιολόγηση. Τι είναι η αξιολόγηση? Σε ασφαλιστικά ταμεία. Ναι, θα σα το πω αυτό. Να το ολοκληρώσουμε. Ναι. Θέλω να πω ότι είτε κάποιο έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά του και υποβάλει στη συνέχεια επιχειρηματικό σχέδιο και εγκρίνεται από τον ΕΕΔ, άρα παίρνει την επιχορήγηση, είτε είναι άνεργο, υποβάλλει το επιχειρηματικό του σχέδιο πριν ξεκινήσει τη δραστηριότητα και αφού εγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, τότε εντό διμήνου θα πρέπει να κάνει την έναρξη στην εφορία, στη ΔΟΗ και στη συνέχεια να επαχθεί στο πρόγραμμα. Άρα έχουμε δύο τρόπους. Mm. Ξεκινάω, σωστά, υποβάλλω, υπάγομαι ή δεν έχω ξεκινήσει, υποβάλλω το επιχειρηματικό σχέδιο, εγκρίνεται και ύστερα ξεκινάω τη δραστηριότητα. Πότε υπολογίζεται να πάρουν τα πρώτα χρήματα αυτοί οι άνθρωποι που θα εγκρίνουν αμέσως μετά την υπαγωγή θα πράξει μια πρώτη δόση. Στη συνέχεια πρέπει να υποβάλλουν δικαιολογητικά με βάση τα οποία παραστατικά... Η πρώτη δόση πότε υπολογίζεται? Υπάρχουν τριμηνίες οι καταβολές. Mm-hmm. Συγγνώμη, τετράμινες οι καταβολές. Yeah. Γιατί εντός του 12μήνου, κάθε 4 μήνες, με την υποβολή των παραστατικών και τις επιλέξεις με τις δαπάνες, καταβάλλεται το ποσό της επιχορήγησης. Όσοι χρωστούν στα ασφαλιστικά. Πρώτα-πρώτα, φορολογική ενημερότητα έχουν εξασφαλισμένη. Mm. Ασφαλιστική ενημερότητα, αυτοί που δεν έχουν κάνει ρύθμιση οφειλών, την αποκτούν αφού υπαχθούν στο πρόγραμμα. Και για τις οφειλές παρακρατεί ο ΕΔ το 25% μέχρι 25% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης και το αποδίδει κατευθείαν στον ΕΦΚΑ. Και προφανώς από εκεί και ύστερα το υπόλοιπο 75% μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για την οικονομική δραστηριότητα. Και τι άλλο? Παρακαλώ. Και τι άλλο? Το επίδομα ενεργείας αυξήθηκε. Φυσικά. Με τον κατώτατο, έτσι. Ακριβώς. Μπαίνει και στο επίδομα ενεργείας ο κατώτατος, συνυπολογίζεται και παίρνει την αύξηση. Ακριβώς. Από την αρχή είμαστε πλήρως έτοιμοι και είχαμε προσαρμόσει τα προφορικά μας συστήματα. Και τι άλλο ετοιμάζετε? Κάτι άλλο να μας δώσετε μια καμιά είδηση? Ετοιμάζουμε να βγάλουμε στον αέρα το πρόγραμμα την κοινοφελούς εργασίας για 56 δήμους και 57 φορείς περιβάλλοντος που ανήκουν σε αποκεντρωμένες διοικήσεις. Μιλάμε για 8.900 άτομα περίπου. Mm-hmm. Το περιμένουμε εντός της εβδομάδας, μπορεί και στις αρχές της επόμενης. Α, αρχές επόμενης, γιατί μας το ζητάνε εντός πάρα πολύ. Εντός της εβδομάδας ή αρχές της επόμενης. Το λέω γιατί είμαστε στη φάση της προετοιμασίας για να υποδεχτούμε ηλεκτρονικά τις επιχειρήσεις. Για τους δήμους, κοινοφελή εργασία. Έτσι. Και στη συνέχεια έχουμε άλλες βέβαια δράσεις. Έχουμε ένα δεύτερο κύκλο του προγράμματος για τους 5.500 πτυχιούχους, αλλά τώρα πια για 3.000 θέσεις για το δημόσιο, για νέους επιστήμονες. Mm-hmm. Και κατά τη διάρκεια αυτή τρέχουν τα προγράμματά μας, τα οποία είναι 11, είναι ανοιχτά. Βγήκε πολύ πρόσφατα το πρόγραμμα το οποίο επιχορηγεί τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για να διατηρήσουν προσωπικό κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Έχουμε βγάλει άλλα προγράμματα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μιλάμε για τους 6.000 πτυχιούχους στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας ή στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας για την πρόσληψή τους. Μιλάμε για λοιπόν νέους επιστήμονες για πρόσληψη σε αναπτυξιακούς τομείς της οικονομίας με πολύ καλές αποδοχές. Και μιλάμε και για τα άλλα προγράμματά μας, τα οποία είναι και αυτά ανοιχτά για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και για ειδικές κατηγορίες. Όλα αυτά τα προγράμματα που τρέχουν, τι budget έχουν, όλα αυτά που τρέχουν? Όλα τώρα αυτά τα προγράμματα δεν είμαι πρόχειρη, αλλά είναι αρκετά υψηλό το budget. Να πούμε ότι αφορούν περίπου 70.000 θέσεις. Σαν δυνατότητα, δηλαδή, mm-hmm, διαθέσιμες θέσεις, γιατί μερικά πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τις θέσεις. Και να γνωρίζετε ότι για ειδικές κατηγορίες, όπως είναι για 50 ετών και άνω ανέργους ή για ανέργους που είναι άτομα με αναπηρία ή ανήκουν σε άλλες ομάδες, τα προγράμματά μας παραμένουν μονίμως ανοιχτά, που σημαίνει ότι δεν έχουμε κανένα περιορισμό όσον αφορά τον προϋπολογισμό και τις θέσεις. Κύριε Γαραμισίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια άσκηση τώρα, γιατί ακούμε άσκηση πάρα πολλά. Σεισμού, γιατί ακούμε ότι γίνονται. Καλό είναι σεισμοί να προετοιμαζόμαστε.